Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Πλατανισιώτη, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, μετά τις καταστροφές, έρχεται αυτή η επόμενη μέρα που σύν τα άλλα φέρνει και αυτή την ανησυχία για αυτές τις ασθένειες που ελοχεύουν. Λίγο να μας δώσετε το πλαίσιο, να καταλάβουμε γιατί ασθένειες μιλάμε και πόσο επικίνδυνες είναι για τους ανθρώπους που είναι στην περιοχή. Καταρχάς να πω κάτι, δυστυχώς δεν είναι ανησυχία, είναι πραγματικός κίνδυνος. Ναι. Ο κίνδυνος ξεκινάει ουσιαστικά από τη μόλυνση του νερού ίδρυυσης σε όλες αυτές τις περιοχές που πρέπει να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες φαντάζομαι και από όσο γνωρίζω τα περισσότερα σημεία ήδη έχουν ξεκινήσει. Τι εννοώ, πρέπει να θεωρούμε και είναι μολυσμένο το νερό της υδροδότησης. Και γιατί είναι μολυσμένο, γιατί η πλημμύρα έχει περάσει μολυσμένο νερό μέσα στις δεξαμενές και στους αγωγούς. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει ένας καλός καθαρισμός των δεξαμενών των υδάτων καθώς και των αγωγών που φτάνουν μέχρι το σπίτι μας. Αφού γίνει αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει και μια υπερχλωρίωση του δικτύου ώστε να καταστραφούν τα πιθανά μικρόβια και που έχουν περάσει μέσα στο σύστημα και μετά να μπορέσουμε κάποια στιγμή να έχουμε επιτέλους καθαρό πόσιμο νερό. Αυτό το νερό αυτή τη στιγμή, που υπάρχει τώρα... δεν είναι πόσιμο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, μας το περιγράφεται. Μπορούμε να το καταναλώσουμε ότι... για καθαριότητα. Ίσως λίγο για καθαριότητα, θεωρητικά είναι μολυσμένο και από έγκυο το κίνδυνο της μόλυσης. Ναι. Καταρχάς, από τι κινδυνεύω αυτό το νερό. Κινδυνεύω καταρχάς από γαστροεντερίτες λόγω των μικροβίων που υπάρχουν μέσα. Ναι. Ένας δεύτερος μεγάλος κίνδυνος είναι η υπατήτης Α, η οποία μεταδίδεται από το γαστροεντερικό. Δηλαδή από μολυσμένα ζώα μέσω των περιπτωμάτων τους, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο μέσα αυτή τη στιγμή στα μολυσμένα ύδατα, περνάνε στο νερό, περνάνε στον οργανισμό μας και ουσιαστικά νοσομπομεία από την υπατήτη Α, η οποία είναι πολύ δύσκολα θεραπεύσιμη και σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγει. Ο πληθυσμός είναι εμβολιασμένος για την υπατήτη Α? Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό για την υπατήτη Α. Ένα μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο είναι για την υπατήτη Β, η οποία σε αντιδιαστολή με την Α μεταδίδεται αιματογενώς. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πλατανισιώτη, γιατί αυτά είναι υπαρκτά προβλήματα. Νομίζω οι άνθρωποι εκεί πέρα και που μας ακούν αυτή την ώρα ενδεχομένως να είναι σε πανικό, διότι δεν έχουν σπίτι, άλλοι έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους και τώρα ακούν και αυτές τις μολυσματικές ασθένειες. Άμεσα τώρα, γιατί μέχρι να γίνει η όλη διαδικασία με το πόσιμο νερό που λέτε και να διορθωθούν, τι μπορούν να κάνουν για να θωρακιστούν? Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προσέχουν πάρα πολύ, να μην αφήνουν καταρχάς τα παιδιά να παίζουν μέσα στα νερά, αν είναι δυνατόν. Σε περίπτωση που πρέπει να έχουν έρθει σε επαφή με τα μολυσμένα νερά και τα νερά αυτά, βλέπετε πόσο βρώμικα είναι. Βέβαια, λασπόνερα. Ακριβώς. Λασπόνερα, θα πρέπει μετά οι γαλότσες να μην μπουν μέσα στο χώρο στο οποίο μένουν. Θα πρέπει να, η καθαριότητα ας πούμε, να γίνει μια πολύμαση έστω με χλωρίνη των παπουτσιών, των καλουτσών και όλα αυτά. Και γενικά πολύ καλή καθαριότητα στα χέρια. Αυτή η καθαριότητα λίγο πολύ τη μάθαμε με το COVID. Αυτά είναι κάποια μέτρα ώστε να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο ίσχυοι. Και δεν είναι μόνο η γασεντερίδη και η πετυδάλτα. Είναι και μπορούν να έχουμε και προβλήματα από τα ποντίκια, από τα νεκρά ζώα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι από ό,τι βλέπουμε στα ρεπορτάζ, τα δικά σα, στη τηλεόραση. Είναι κατά χιλιάδες προς τα νεκρά. Και σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα στο ίδιο περιβάλλον που ζουν οι άνθρωποι. Ακριβώς, άρα είναι ξέχωρα από την μυρωδιά και τη δυσκολία το να ζει σε ένα τέτοιο μέρος, είναι και ότι ουσιαστικά εκεί θα ανθρωπίσουν μικρόβια και θα έχουμε επιπλέον και άλλα προβλήματα. Σε περιπτώσεις πλημμύρα σε άλλες χώρες, ελπίζω στην Ελλάδα πως όχι, είχαμε και ουσιαστικά και επιδημία χολέρας. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Μπορούμε να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, να δούμε ξανά στη χώρα μας. Είπα ναι. Σε άλλες χώρες, σε ακραίες περιπτώσεις. Έτσι, πολύ μεγάλο πρόβλημα έχουμε και με τα κουνούπια αυτή τη στιγμή. Όπου εκεί υπήρχε ούτως ή άλλως έξαρση του Δυτικού Νείλου, σωστά, το τελευταίο διάστημα του καλοκαίρι. Ακριβώς, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος σε ειδικές περιπτώσεις είναι θανατηφόρος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει η αποστάγηση να ξεκινήσουν άμεσα οι κουνουποκτονίες, γιατί οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι ιδανικές για τον πολλαπλησιασμό των κουνουπιών. Έχουμε υγρασία έντονη, στάσιμα νερά, υψηλές θερμοκρασίες.
Οπότε θα πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Κύριε Πλατανισιώτη, και... μέχρι όμως να αποστραγγιστούν τα νερά από την περιοχή, τα κουνούπια φαντάζομαι παραμένουν και υφίστανται εκεί. Τι κάνει ο κόσμος, ένα αντικουνουπικό αρκεί, ας πούμε, τώρα μέσα σε αυτή την καταστροφή? Μέσα σε αυτή την καταστροφή θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας και αυτή την παράμετρο. Δυστυχώς μέσα στις όλες άλλες παραμέτρους, την έλλειψη νερού, την έλλειψη φαρμάκων, την έλλειψη τροφής και αυτή την παράμετρο, ώστε τουλάχιστον να μην έχουμε πρόβλημα και από τα κουνούπια που μπορεί να είναι από πολύ ενοχλητικό, από κάποια τσίματα, έως μέχρι και μια άλλη ασθένεια, έως και επικίνδυνο. Να σας πάω λίγο. Ναι. Επίσης έχουμε και με το βλέπω, ας πούμε, από τα ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή ολόκληρα χωριά, τα βλέπετε κι εσείς, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Τα χωριά αυτά υπάρχουν άνθρωποι, οι χωριά αυτά ξέχωρα από νερό, δεν υπάρχει ηλεκτρικό. Ναι. Ποιος θα μεταφέρει και πώς θα μεταφερθεί εκεί στο διαβητικό η ινσουλίνη, η οποία χρειάζεται ψυχή. Εκεί ήθελα να σας πάω. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν μια φαρμακευτική αγωγή με προβλήματα υγείας. Προφανώς το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν να σώσουν ίσως να μην ήταν τα φάρμακα να πάρουν μαζί τους φεύγοντας. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή, υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι χωρίς την αγωγή που παίρνουν. Οι διαβητικοί που λέτε χωρίς ψυγείο, οι ινσουλίνες είναι κατεστραμμένες όλο αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Οι καρδιοπαθείς και ένα σωρό άλλες κατηγορίες. Οι άνθρωποι με χρόνια αρρωστικά προβλήματα που έχουν παραμείνει εκεί. Αυτοί που έχουν μεταφερθεί στα στάδια ή στα σχολεία, θεωρώ ότι έχει γίνει καταγραφή όπως πρέπει, όπως το βλέπετε από τις διαδικασίες. Έχει καταγραφεί τι φάρμακα θα χρειαστούν και θα τους δοθούν. Τα κατεστραμμένα χωριά όμως υπάρχει ένα μεγάλο μέσο πληθυσμού. Όταν βλέπουμε να έχουν καταστραφεί τα σπίτια, δεν είναι και λογικό να έχουν καταστραφεί και τα φαρμακεία στις περιοχές αυτές? Ναι, ναι. Έτσι, θα πρέπει λοιπόν εκεί οι διευθύνσεις, οι δημόσιες υγείας των περιφερειών που είναι οι αρμοδιότητες, να στείλουν συνεργεία, να καταγράψουν αυτές τις ανάγκες και να φροντίσουν με οποιονδήποτε τρόπο να μεταφερθούν τα φάρμακα αυτά σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Και σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εκεί, και θα πρέπει να μεταφερθούν άμεσα σε κάποιο νοσοκομείο. Νομίζω οι υγειονομικές περιφέρειες ήδη λειτουργούν σε αυτό το σημείο. Απλά πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα χωριά, τα οποία είναι τελείως πλημμυρισμένα ακόμα, και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της έχει μείνει εκεί, δεν έχει καταλήξει. Γιατί κακά στα ψέματα, έτσι, ο Έλληνας, οποιασδήποτε ηλικίας, το τελευταίο πράγμα που θα καταλήξει είναι το σπίτι του. Ναι, ναι. Και το βλέπετε συνέχεια. Και το βλέπουμε. Και εντάξει, οι υποδομές, εντάξει τα σπίτια, εντάξει όλα αυτά τα υλικά, αλλά πρέπει πρωτίστως κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να βάλουν πρώτα την υγεία τους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πλατανισιώτη, για τη συνομιλία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.